παράκληση. Ξεκίνησε το πρώτο αγώνισμα των 4.000 μέτρων με ανίδων. Να προσέξουμε πάρα πολύ τον αγωνιστικό χώρο, να μην εισερχόμαστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να χειροκροτήσουμε τις αθλήτες που περνάνε τα 2 χιλιόμετρα. Η Φλόρου με τα 401, να πούμε μόνο την αθλήτρια αυτή, είναι ένα γκρουπ με 8 αθλήτριες. Η Ευσταθία, Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων, έρχεται στην πρώτη θέση για δεύτερη συνεχή χρονιά. Στη δεύτερη θέση μπάλα η Τενίσα του Πανελληνίου. Στην τρίτη θέση η Νικολέτα Εκκινατίδου του Σκάδρα μας. Λίγο φίλε, φίλε! Να χειροκροτάμε τα κορίτσια όπως έρχονται να τερματίσουν. Η Κατζουράκη η Χρυσούλα του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου η Νίκη. Η Μιστακίδου η Φωτεινή. Η Θεοφιλίδου η Αναστασία του Γάσκο Λαργού. Προχωράμε, κορίτσια. Η μπάλα η Θεοφανία, όφκα Οδυσσέας. Να σας ενημερώσουμε ότι πήραν κίνηση 106 κορίτσια στην κατηγορία κάτω των 18 ετών, στην κατηγορία κορασίνων στα 3 χιλιόμετρα. 106 αθλήτριες και ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τις πρώτες που περνάνε το πρώτο χιλιάρι. Η Σπύρου Βασιλεία προηγείται του Πανιωνίου, η Χάτζου Κωνσταντίνα της Γλυφάδας και η Λαβασά η Δάφνη της Βουλιαγμένης. Προς τον τραυματισμό και δείχνει ότι θα κερδίσει την κούρσα η Βασιλεία Σπύρου του Πανιωνίου. Η πρωταθλήτρια στα 1500 και στα 1000 γίνεται και εδώ Πανελληνιονίκης και η Λαβασά Δάφνη ευτυχία όλη Βουλιαγμένης. Η αθλήτρια με τα 2 πανελλήνια ρεκόρ στα 3 χιλιόμετρα στον κλειστό στίβο, η περσινή νικήτρια στην κατηγορία κορασίδων, τερματίζει εδώ στη δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση η Κωνσταντίνα Χάτζου του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας, πέρυσι 7η, κατεβαίνει φέτος στην κατηγορία στην τρίτη θέση και παίρνει το χάλκινο μετάλλιο. Η κόρη του παλιού πρωταθλητή Βαλκανιονίκη του Μανώλη του Χάτζου. Υποργιοπούλου από τις Σέρες στην τέταρτη θέση. Η Παπαλιάνου της Γλυφάδας. Η Ιωαννίδου Ελένη Φίλιππος Μπέλιας. Να χειροκροτήσουμε τις υπόλοιπες αθλήτριες και να πάμε να ετοιμαστούμε για την κατηγορία εφήβων. Ο αθλητής Χιώτης. Επομένως ξεκίνησαν 39 αθλητές στην κατηγορία εφήβων. 39. Ο Μάριος Αναγνώστου. Αναγέννηση Λαμίας, περνάει πρώτος στα 2 χιλιόμετρα. Στη δεύτερη θέση ο Τσάκαλος, ο Δημήτρης του Αμαρουσίου. Ακολουθεί ο Αρωνιάδας, ο Θεόδωρος Γεαγρινίου. Και στην τέταρτη θέση ο Τζούρα Αουρέλ του Έσπερου 2004. Να χειροκροτήσουμε τους αθλητές που περνάνε εδώ προπορευόμενοι. Πρέπει να υποδεχτούμε τον πρώτο νικητή. Ο αναγνώστου ο Μάριος της Αναγέννησης Λαμία κερδίζει την πρώτη θέση στα 6 χιλιόμετρα εφήβων. Ο πρώτος νικητής το 17 στα 5 χιλιόμετρα. Να υποδεχτούμε τώρα στη δεύτερη θέση τον Δημήτρη τον Τζάκαλο,
του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσία. Τον τρίτο πανελίκη στα 5 χιλιόμετρα παίρνει εδώ το ασημένιο μετάλλιο. Και ο Αϊφαντόπουλος ο Ηλίας από το Αγρίνιο στην τρίτη θέση. Ο Αοέλ Τζούρα του Έσπερου 2004 έρχεται στην τέταρτη θέση. Ο Λιγόνης ο Θανάσης από τα Γιάννενα. Ο Κριεζής ο Ανάργυρος, σαν κολεγίου Αθηνών. Γρεκιώτης Αθηνόδωρος Αιγίου. Να χειροκροτήσουμε τους αθλητές και να καλέσουμε τώρα τους... Να σημειώσουμε ότι στους σημερινούς αγώνες παρίσταται ο Δήμαρχος Πύλης, ο κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, βασικός συνδιοργανωτής. Κωνσταντίνος και το πρώτο γκρουπ στα 6.05 περνάνε τα... τα πρώτα 2 χιλιόμετρα. Πάμε Κωνσταντίνε! Πάμε! Παρακαλώ την εκπρόσωπη των συλλόγων. Θα υποδεχτούμε τώρα στην πρώτη θέση τον Έστερο Ακολιού του Αξίου Ανίνου, που ήταν και πρώτος πανελλήνικης στα 3 χιλιόμετρα πέδων. Έρχεται εδώ και φέρνει τη νίκη στα 4 χιλιόμετρα πέδων στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ο Σταμούλης ο Νίκος Γεια Γρινίου στη δεύτερη θέση. Και στην τρίτη θέση ο Γιώκας ο Κώστας, σαν κολεγίου Αθηνών. Μπράβο Κωνσταντίνε! Τέταρτος ο Μαθιόπουλος ο Γιώργος της Γλυφάδας. Όχι εδώ πέρα! Στη συνέχεια Τζαμουτζάς Ζήσης, σαν κολεγίου Αθηνών. Ζήσης! Πετρουλάκης Παναγιώτης, Γάση Λισσός. Κατσιόπης Θεόδωρος, Γάμα Σίγμα Τρικάλων. Ο Βλάχας ο Λάμπρος, Αξί Ιωαννίνων. Ο Μαλισιώρης ο Παναγιώτης Σδί Αγγολίδος και ο Παπαγιωργόπουλος ο Νίκος Αόλας Ιθίου. Παρακαλείται ο αθλητής Ανιφαντόπουλος Ηλίας της Γεια Αγρινίου. Οι εκπρόσωποι του Γάση Λισσός, του ΣΑΚ Αθηνών και της Νίκης Βύρωνα άμεσα στον χώρο των απονομών. Είναι 4 αθλητές μαζί, ο Γελαούζος, ο Γκούλιας, ο Δημητράκης και ο Φράγκο. Είναι το πρώτο γκρουπ και στην πέμπτη θέση ο Καραΐσκος. Σε 12-20 περάσανε τα 4 χιλιόμετρα οι προπορευόμενοι αθλητές. Thank you.
Να ετοιμαστούμε τώρα, έρχεται ο Κώστας ο Γελαούζος. Ο Κώστας ο Γελαούζος να κερδίσει την πρώτη θέση, ο Κώστας ο Γελαούζος του Παναθηναϊκού. Στη δεύτερη θέση ο Μάρκος ο Γκούλιας. Ο Κώστας ο Γελαούζος από την 7η θέση πέρυσι έρχεται και παίρνει το χρυσό μετάλλιο, πρώτο της λύσης στο μαραθώνιο. Έρχεται στην τρίτη θέση ο Φράγκο ο Νίκος, γάμα σίγμα Κηφισιάς. Τέταρτη θέση ο Δήμος ο Μαγκίνας. Έχουμε λοιπόν Κώστα Γελαούζο, Μάρκο Γκούλια, Νίκο Φράγκου, Δήμο Μαγκίνα και έρχεται τώρα στην τέταρτη θέση ο Γιώργος Ομενής, αθλητικό μήνου Παλαιού Φαλήρου. Πάμε στην έκτη θέση ο Πιτσόλης ο Χαράλαμπος. Στην έκτη θέση ο Κουντούλης ο Χρήστος στην έβδομη. Έχουμε εδώ 42 αθλητρίες στην κατηγορία γυναικών και 26 στην κατηγορία νέων γυναικών. Λοιπόν, να υποδεχτούμε το πρώτο γκρουπ. Ρεβούλη Πετρουλάκη, η πρωταθλήτρια μας στο μαραθώνιο, και η Ρεβούλη και η δεύτερη στα 10 χιλιόμετρα, η Καρακατσάνη και η Γιαννοπούλη. Αποτελέσματα 10.000 μέτρα των ανδρών. Τα 16 πέρασαν τα 2 χιλιόμετρα οι προχωρευόμενες αθλήτριες. Πρώτος νικητής Γελαούζος Κώστας του Παναθηναϊκού. Δεύτερος Γκούλιας Μάρκος, Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Και τρίτος Φράγκου Νίκους, Γάμα Σίγμα Κηφισιάς. Παρακαλούν οι τρεις πρώτοι νικητές να προσέλθουν άμεσα στο χώρο των απονομών, έτσι ώστε η απονομή να γίνει γρήγορα και να εξελιχθεί λογικά η ροή του προγράμματος. Επαναλαμβάνω, Γελαούζος Κώστας, Γκούλιας Μάρκος και Φράγκου Νίκος. Επίσης, οι εκπρόσωποι των τριών συλλόγων, των τριών νικητριών συλλόγων, πρώτος, Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Παίρνει τερματισμό η Γεωργία Κωνσταντινοπούλου, ΣΑΚ Νεάπολης. Η Κωνσταντινοπούλου Ιστεργίου Γεωργία, ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Κηφισιάς. Νεδέλκο Ιωάννα, ΑΟ Πατρών Κούρος. Κρήτη Ελπίδα, ΓΑΣΗ ΔΙΣΟΣ Αθηνών. Τελική ευθεία για τα 8 χιλιόμετρα. Να υποδεχτούμε τις αθλήτριες που έρχονται. Κυριακοπούλου Κοραΐνη. Γιαννακοπούλου στη δεύτερη θέση. Τσουπάκη στην τρίτη θέση. Καρακατσάνη στην τέταρτη θέση. Είχαμε πολλές αναλλαγές πάνω στην κούρσα. Έρχεται να τερματίσει η πρωταθλήτριά μας στο μαραθώνιο η Ουρανία η Ρεμπούλη. Και ακολουθεί η Ελευθερία η Πετρουλάκη που οδήγησε την κούρσα για μεγάλο μέρος της διαδρομής. Κοΐνη Αθηνά στη συνέχεια. Η Privilegio Gloria, ΓΣ Γλυφάδας, παίρνει τερματισμό σε 29.35. Ο 8 χιλιόμετρα, 4 στροφές, με 37 αθλητές.
Και τρεις πρώτες νικήτριες. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Να χειροκροτήσουμε τον Γιώργο τον Τάση, του Τρίτωνα Χαλκίδας. Πέρυσι δεύτερος παίρνει την πρώτη θέση, ένα χειροκρότημα για τον Γιώργο τον Τάση. Στη δεύτερη θέση ο Ντενίσο Γκιούρα. Τρίτος ο Κώστας ο Σταμούλης. Πέμπτος πέρυσι, τρίτος φέτος ο Κώστας. Στην τέταρτη θέση ο Χρήστος ο Χριστόπουλος της Γλυφάδας. Τέταρτος πέρυσι, τέταρτος φέτος. Ο Ανέστης ο Παπούλιας στην πέμπτη θέση. Έκτος ο Φιλάριος Στέλιος του Ολυμπιακού. Έβδομος ο πρωταθλητής μας ο Καλάκος ο Θανάσης, ο πρωταθλητής στα 800-1500 που πέτυχε μεγάλες επιδόσεις το 2017, πανελλήνιο ρεκόρ 800 μέτρα εφή. Για τη έκτη θέση δείχνει να περνάει 15ος ο Δημακουλέας ο Γιάννης και 16ος ο Αναστασιάδης ο Αλέξανδρος. Να χειροκροτήσουμε τα παιδιά 8 χιλιόμετρα 28-45 μέχρι τώρα. Ο Μαλάι ο Δημήτρης του Ολυμπιακού. Ο Αντώνης ο Δημήτρης. Την νικήτρια. Κινατίδου Νικολέτα, σκάδρα μας. Δεύτερη νικήτρια, Μπάλα Ντενίσα, Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος. Και πρωταθλήτρια Ελλάδος για το 2018 στα 4.000 μέτρα Λιανίδων, Φλόρου Ευσταθία, Γάμα Σίγμα Τρικάλων. Συγχαρητήρια κορίτσια. 1.000 μέτρα Νεανίδων, σκάδρα μας. Την απονομή ο κύριος Γιώργος Τζορτζιώτης, αντιδήμαρχος του Δήμου Πύλης. Και δεύτερος νικητής σύλλογος, Γάσχο Λαργού. Τρίτος νικητής σύλλογος, Γάμα Σίγμα Λαγκαδάς. Δεύτερος νικητής σύλλογος, Σάκα Αθηνών. Να πιάσουμε τώρα τη διαδρομή. Λίγο, λίγο. Δεύτερη νικήτρια, Λαβασά Δάφνη Ευτυχία, Άου Βουλιαγμένης. Και πρωταθλήτρια Ελλάδος για το 2018 στα 3.000 μέτρα κορασίδων, Σπύρου Βασιλεία, Πανιόνιος Γυμναστικός Σύλλογος. Μπράβο! Τρίτος νικητής, Αϊφαντόπουλος Ηλίας, Γεια Αγρινίου. Συγχαρητήρια! Δεύτερος νικητής, Τσάκαλος Δημήτριος, Γάμα Σίγμα Αμαρουσίου.
και πρωταθλητής Ελλάδος για το 2018, αναγνώστου Μάριος. Πρώτο κλουβιάκι αναγέννηση Ελλαδίας. Με τον Μάρκο Γκούρδια, τον Ανδρέα τον Δημητράκη σε 6-0-5, τον Γιαλαούζο, Μερούση, οι πρωταθλητές μας στα 5-10 χιλιόμετρα στο Μαραθώνιο, αθλητές που πήγαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι στο πρώτο γκρουπ. 6-0-5 τα πρώτα 2 χιλιόμετρα για τους προπορευόμενους. Συγχαρητήρια. Τρίτος νικητής σύλλογος, Γάμα Σίγμα, Νίκη Βιρώνα. Ξεκινά. Ξεκινά. Κύριε Κωστάκη. Θανάση. Δεύτερος νικητής σύλλογος, ΣΑΚ Κολεγίου Αθηνών. Και πρώτος νικητής σύλλογος, Γκάση Λισσός. Συγχαρητήρια στους τρεις συλλόγους, στους προπονητές τους, στις διοικήσεις τους, στα σωματεία τους. Ευχαριστούμε κύριε Κωστάκη. Τρίτος νικητής, Γιώκας Κωνσταντίνος. Σακάκινο. Δεύτερος νικητής, Σταμούλης Νικόλαος, για Αγρινίου. Και πρωταθλητής Ελλάδος για το 2018 στα 4.000 μέτρα των παιδών, Κολλιός Νέστορας Αξί Ιωαννίνων. Συγχαρητήρια παιδιά. Λίγο μία όλοι μαζί. Ευχαριστούμε κύριε Παπαγγέλη. Σημειώσουμε ότι κύριο Τσαμπρούνης είναι στρατηγικός εταίρος και η Γουρίτ είναι ο χορηγός της ΣΑΕΚΑΣ. Τρίτη νικήτρια ομάδα, Γάμα Σίγμα Γλυφάδας. Δεύτερη νικήτρια ομάδα, Αξί Ιωαννίνων. Και πρώτη νικήτρια ομάδα και πρωταθλητής σύλλογος ΣΑΕΚ Αθηνών. Συγχαρητήρια στους αθλητές, προπονητές και στους παράγοντες. Ευχαριστούμε κύριε Τσαγκούνη. Πρόεδρε. Εκεί στο 3, στο 2. Και πρώτος σύλλογος, ο ΑΟΥ Μικόνου. Στο 2 πάντα, πρέπει θέση. Και τα παιδιά έπρεπε να έρθουν. Τρεμένο μέσα. Μια όλη μαζί, μια. Συγχαρητήρια στους αθλητές, στους προπονητές, στα σωματεία τους. Τρίτη νικήτρια. Τσουπάκι Ειρήνη, Γάμα Σίγμα Μαρουσίου. Δεύτερη νικήτρια, Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, Γάμα Σίγμα Κηφισιάς. Και πρωταθλήτρια Ελλάδος για το 2018 στα 8.000 μέτρα των γυναικών, Κυριακοπούλου Κοραΐνη Ανθή, Γάμα Σίγμα Γλυφάδας. Συγχαρητήρια κορίτσια. Ευχαριστούμε κύριε Αρκητάκη για την τιμή. Τρίτος νικητής σύλλογος, Γάμα Σίγμα Αμαρουσίου. Την απονομή κάνει η νοσηλεύτρια του Ρουζού Σαυρού, κυρία Γιωβανοπούλου. Η νοσηλεύτρια κυρία Γιωβανοπούλου. Δεύτερος νικητής σύλλογος, Γκάση Λισσός Αθηνών.
περάσει. Και πρώτος νικητής σύλλογος και πρωταθλητής για την κατηγορία των γυναικών, ο Γάμα Σίγμα Γλυφάντας. Να συγχαρούμε τις αθλήτριες, τους συλλόγους, τους προπονητές, τους παράγοντες, όλους όσους στηρίζουν την προσπάθεια αυτών των παιδιών. Τρίτη νικήτρια, Δόβρου Εκατερίνη, Αοκίδων Χανίων. Λίγο Δημήτρη. Εκεί. Δεύτερη νικήτρια, Κουκλή Κατερίνη, ΑΕ Μεσογείων. Και πρωταθλήτρια Ελλάδος για το 2018 στα 6.000 μέτρα γυναικών Β, Κοτσακίλη Ισαβέλα, Γυμναστικός Συλλόγος Πανιώνιος. Συγχαρητήρια κορίτσια. Σύλλογος Γασχολαργού. Και πρωταθλητής σύλλογος για την κατηγορία. Εδώ είμαι, χαμόγελο. Γυναικών Β, 6.000 μέτρα. ΣΑΠ Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Χαμόγελο. Συγχαρητήρια, παιδιά, στους προπονητές. Πρόεδρε! Στους παράγοντες, στα σωματεία και όλους όσους στηρίζουν. Τρίτος νικητής. Σταμούλης Κωνσταντίνος, Γεια Γρινίου. Δεύτερος νικητής. Γιούρο Ντενίς, Αθλητική Ένωση, Έσπερος 2004. Και πρωταθλητής Ελλάδος για το 2018 στην κατηγορία 8.000 μέτρα άνδρων Β, Τάσης Γεώργιος Μιχάλης, ΑΟ Τρίτων Χαλκίδας. Μπράβο! Αυτό είναι Σταμούλης, Γεια Γρινίου. Αυτός είναι Γιούρας, Συγχαρητήρια, παιδιά. Τρίτος νικητής σύλλογος, Παναθηναϊκός. Δεύτερος σύλλογος, Ολυμπιακός. Και πρωταθλητής σύλλογος για την κατηγορία 8.000 μέτρα ανδρών Β, Αθηνόδωρος ο Υγεύς. Συγχαρητήρια στους αθλητές, στους προπονητές, στα σωματεία, στους παράγοντες. Ευχαριστούμε κύριε Θερβατζάρα. Βρισκόμαστε στο χώρο στις Καμιές, στον αθλητικό χώρο της Πηγής. Απέναντι μας έχουμε τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, τον κύριο Δημήτρη Χαχάμη. Κύριε Χαχάμη, πείτε μας δύο λόγια για το 12ο πρωτάθλημα, το 10ο πανελλήνιο πρωτάθλημα ομάλου δρόμου που γίνεται εσίως κάτω από αντίξωες συνθήκες, αλλά με τεράστια επιτυχία θεωρώ. Πιστεύω ότι ήταν το καλύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα που έχει γίνει. Διότι εκτός από τις συνθήκες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, έχουμε πάρει τα εύσημα από όλα τα σωματεία της χώρας. Για πρώτη φορά μεταδώσαμε απευθείας εικόνα σαν ΣΕΓΑΣ σε όλη την Ελλάδα, από άκρου σ' άκρου. Είχαμε ζωντανή μετάδοση όλων των αγωνισμάτων και πολλά τα μηνύματα τα οποία λάβαμε για τη μεγάλη επιτυχία την οργανωτική μέσα σε πολύ δύσκολες πραγματικά συνθήκες. Πόσοι σύλλογοι έλαβαν μέρος? Λάβαν περίπου 220 σωματεία του ΣΕΓΑΣ, 640 αθλητές και αθλήτριες από κάθε γωνιά της χώρας μας. Οι κορυφαίοι αθλητές που θα τους δούμε αύριο και μεθαύριο στα μεγάλα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στους μαραθωνίους δρόμους. Υπήρχαν και αθλητές όπως είναι η Ρεπούλη που είχε λάβει μέρος και στο μαραθώνιο του Ρίο, στους Ολυμπιακούς του Ρίο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για την πόλη μας και για το χώρο εδώ της Καμιάς Πηγής, διότι μας προτρέπουν οι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα να γίνεται εδώ κάθε χρόνο το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Από εδώ και έπειτα, ετοιμάζεται κάτι άλλο, κάτι μεγάλο, κάτι έχουμε ακούσει? Έχουμε άρρηστη συνεργασία με τους ανθρώπους του Δήμου Φίλης,
με τον Δήμαρχο τον κύριο Μαράβο, με όλο το επιτελείο του. Επίσης με την περιφέρεια Θεσσαλίας είμαστε σε μεγάλη σύσκεψη και με τον Δήμο Τρικαίο, θα βάλει και αυτός, θα βοηθήσει με τον τρόπο του, ώστε να καταφέρουμε με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας να διεκδικήσουμε ακόμα μεγαλύτερη διοργάνωση στο άμεσο προσεχές διάστημα. Θα υποβάλουμε αίτημα για να έρθουν μετά από 2 ή 3 χρόνια ένα μεγάλο βαλκανικό πρωτάθλημα ανωμάλων δρόμων και στο απότερο μέλλον θα δούμε να διεκδικήσουμε ακόμα για αν γίνεται και ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που δεν έχει πάρει ποτέ η χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και το site κυρίως που προβάλλει τα τοπικά γεγονότα του νομού. Να είστε καλά. Κοντά μας επίσης έχουμε τον κύριο Θανάση Ράπτη, ο οποίος είναι αλφα ειδικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ. Κύριε Ράπτη, δύο λόγια για τη διοργάνωση. Εγώ καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή, να συγχαρώ τους συναδέλφους στον τομέα αγώνων του ΣΕΓΑΣ που με αυτές τις κυρικές συνθήκες έκαναν το δυνατό να αγωνιστούν οι αθλητές όλοι, να έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα εδώ στις Καμιές, στην Πύλη των Τρικάλων, και νομίζω ότι δείξαμε ότι και με αντίξωες καιρικές συνθήκες μπορούμε να διοργανώσουμε αγώνες υψηλού επίπεδου. Την κρίση σας για το αθλητικό κέντρο. Την κρίση μου για το αθλητικό κέντρο και για τους ανθρώπους εδώ στην Πύλη και τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Χαχάμη, έχουν δείξει και έχουν δώσει εξετάσεις επανειλημμένα. Μια ανακοίνωση. Βρέθηκαν κλειδιά. Σε τους εμπιστεύεται. Παρακαλεί τον κάτοχο να έρθει να παραλάβει από τον χώρο του τερματισμού. Επαναλαμβάνω, βρέθηκαν κλειδιά. Ο κάτοχο θα τα παραλάβει από τον χώρο του τερματισμού. Στον ανοιχτό στίβο που ξεκίνησε από σήμερα. Και νομίζω ότι στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου και του δευτέρου βαθμού στη Θεσσαλία είναι σε πολύ υψηλό βαθμό. Σαν χώρος μπορεί να φιλοξενήσει υψηλού επίπεδου αγώνες ανωμάλου δρόμου. Δεν το ρωτάω, είναι το αυτονόητο αυτό. Τόσο οι εγκαταστάσεις όσο και οι άνθρωποι. Χρειάζεται να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Πάντοτε εδώ. Το συμπλήρωμα είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Έχουμε απέναντί μας τον κύριο Θανάση Μπουλογιώργο, ο οποίος είναι. Κύριε Μπουλογιώργο, πείτε μας λίγο την ιδιότητά σας. Είμαι ο τεχνικός σύμβουλος της ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου. Το σχόλιο σας. Οι αγώνες, παρόλες τις πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες λόγω των καιρικών συνθήκων, διοργανώθηκαν από την πλευρά μας, από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής, κατά την άποψη των όλων των εμπλεκομένων, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε μια διαδρομή καταπληκτική και εδώ οφείλουμε να συγχαρούμε όλους τους στρατηγικούς μας εταίρους, συμμάχους, όπως είναι ο Δήμος Πύλης, ο οποίος διοργάνωσε και βοήθησε και συνέδραμε σε αυτή τη διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πράγμα το οποίο κάνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε. Επίσης, όλη η διοργάνωση, οι συνθήκες, μέσα σε όλη η διοργάνωση, οι συνθήκες, η λειτουργία ήταν πάρα πολύ καλή. Μάλιστα όλοι οι εκπρόσωποι προσυλλόγων, οι αθλητές που ήρθαν από όλη την Ελλάδα να συνεχάρισαν αυτό το λόγο. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, αν και κουρασμένοι, και ευελπιστούμε ότι αυτός ο τόπος εδώ, αυτή η περιοχή, αυτή η διαδρομή θα την αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον, στη συνεργασία με τους δημοφίλες, έτσι ώστε να αναλάβουμε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο διοργανώσεις με απότερο σκοπό την οικονομική και εθνική και αθλητική ανάπτυξη της περιοχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.